Αφού μου βάλανε το ιερό, δεν το φόρεσε εγώ, τι έκανα, μπορώ να πω. Θα βοηθήσετε εσείς, κάτσε τώρα λίγο. Άντε, ευλογείτε, φύγεσαι. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μόνο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή με τον Κύριο, Κύριο Θεός, με γέννη της φόδραξη, ομολόγηση, μεγαλοπρέπεια, να ενεδίσω σαν Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Αλληλούια, 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 δόξα Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα Σύ. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Πέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Πέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάει σ' αρχής η εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Πέρ των εμπεριστάτων και δρυνοπαθούν αδελφών ημών Κυπρίων και των απαντεχού της γης ορθοδόξων χριστιανών και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του συμπολεμής και υποτάξει πλουτοκράτης αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Πέρ του ιδρύματος τούτου της πόλεως ταύτης πάει πόλεως και χώρας των πίστηκούντων αυταίας Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Πέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης καιρών ειρηνικών Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Πέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Πέρ του ληστείνε ημάς από πάση λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός συχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου περευλογημένης εν δόξες ποιησιμών Θεοτόκια η Παρθέν Μαρίας. Τα πάντων Αγίων ημών εύσαν σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Νικιαί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, και κράξα προσέ, εισακούσον μου, εισακούσον μου, Κύριε. Κύριε, και κράξα προσέ, εισακούσον μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν το και κραγένε με προσέ, εισακούσον μου, Κύριε. Κατεύθυνση το η προσευχή μου, σημεία μα ενώπιον σου, έπαρση των χειρών μου, θυσία εσπερινή, εισάκουσον μου, Κύριε. Ανανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε, ό,τι παρασύ ο ηλασμός εστί. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, σήμερον καθ' απερκρίνα του άγρου, κατά το θείον λόγιον, εκ του τάφου ανέτηλαν, τα σεπτά σου ωστέα, θαυματοφόρε Πάτερνε, κτάριε και τον εν συγχαρήτων την ευωδίαν πνέοντα. Τας ψυχικάς αισθήσεις των πίστων εφραίνουσι και των παθών το δυσόδες ελάβνουσιν. Ιγαρ χάρις του Πνεύματος ανεκφύτητος εν τούτης μένουσα ενεργήτα παράδο. Ιατρίων γαρθίων όφθησαν και ηλαστήριων ψύχων
και θλιβωμένων καταφύγιον. Όθεν την ανακομιδήν αυτών ετησίως γεραιρώντες πιστός βοόμενσι. Θεραπών Χριστού θερμότατε και ιεραρχαώσιε απαύστος πρέσβε, πρέσβευε, σώζεστε τους εμακαρίζοντας. Καταδιώξιμε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Το έλεο σου, Κύριε, καταδιώξιμε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Ήμουμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεομεθάσου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κυβεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κυβεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και του Επισκόπου ημών Χρυσοστόμου, υγείας και βοηθείας αυτών. Κυβεώμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών. Και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κυβεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων εν την πόλη και χώρα ταύτη,
προσυνδρομητών, ευεργετών, αφιερωτών, προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, υπέρ πάντων προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων κειμένων και πανταχού Ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδεώμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων του Αγίου και πανσέπτων αοτού των κοπιόντων, ψαλόντων, και υπέρ του περιεστώτο λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπο Θεό υπάρξει και στη δόξα αναπέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκια ή και σε αιώνα των αιών. Αμήν. Αμήν. Πληρώσομεν την εσπερινή δέη συνημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη χάρη. Κύριε ελέησον. Την εσπέραν πάσαν τελεία αναγία ειρηνική και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχο Κύριε. Άγγελο ειρήνη πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχο Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχο Κύριε. Τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχο Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων τη ζωή ημών και ειρήνη και μετανία εκτελέσει παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράσχο Κύριε. Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυναν επέσχει τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχου Κύριε. Της Παναγίας Αχράντου περευλογημένης εν δόξες ποιησιμών Θεοτόκ και υπαρθένων Μαρίας. Τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει στην δόξα να πέμπουμε τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα νίκια ή και σε αιώνα στον αιώνα. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη. Ασκεφαλάσσι μόνο το Κύριο κλείνομεν. Συ Κύριε. Ασκεφαλάσσι το Δία στον ανθρώπο. Έβλεπε ζωή στην κληρονομία. Σιγά το Θεό και στον ανθρώπο που κλείσει. Πέκανε σε φαλάζε τα αυτά που έξανε αφιένα. Ούτε έξανε ανθρώπο να με βοήθει. Αν σε περιμένε έλεγχο. Και είστε με ευχόμη σωτηρία. Ότι αφιλάξει πάντα και ωραία. Και δεν πρόκειται να σπέρε το Ρίσο Σανίκη. Και πάντα σε αυτό. Πάει στην κειμένη ενεργεία διαβολική. Και διαλογισμό ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της Βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατ' το μεγαλεός, δεόμεθα σου υπάρξουν και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πώς έχω κάτι σαν παλούκια, και πατάνε στη διάκη, και όπου το ψάρεις, μου λάξεις. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε του Επισκόπου ημών Χριστόμου, Προέδρου του Ιδρύματος Τούτου, του Συλλόγου, του Φερονίμου και των μελών αυτού, και πάντων των ανάγκες και ενθλίψεις συναδελφών ημών και στη λιανής υπερηγείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Λόμεθα, Πέτρο ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής εξουσίας εν αυτό, και του Φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριου των Θεών ημών, που πλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση και υποτάξε υπό τους πόδας αυτών, πάντα εχθρών και πολέμιων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Λόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και βρισκομένων την πόλη και χώρα ταύτη, της δρομητών, ευεργετών, αφιερωτών, ακινηστών, προσκυνητών του Αγίου Οίκου τούτου, και πάντων προσφερόντων τα δώρατα αυτά, όν τα ονόματα μυστικώς αναγινώσκονται, υγείας και βοηθείας της σωτηρίας περαυτώνται και ημών υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα και υπέρ διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην, πάσαν πόλη και χώραν, οργής, λοιμού, λοιμού, σχισμού, καταποντισμού, πυρών μαχαίρας, δρομή αλλοφύλων, εμφυλή πολέμου και φθηνή θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτου γενέστου των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσει σε πάσα οργή και νόση την καθημών κυριουμένη,
Κυρίστη ημάς εξ επικειμένης δικής αυτάς πηγής και ελεήσε ημάς. Αμήν. Διδόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριε τον Θεόν ημών, φωνής λεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Αμήν. Επάκουσον ημών ο Θεός ότι ημών και ελπής πάντων περάτων της γης και των θαλάς και αέρ μακράν και ήλιος ήλιος γυρνή δέσπα της αμαρτίας ημών και ελεήσεων ημάς. Ελεήμ οργάρι τη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης, στην δόξα να πέμε τον Πατρί και τον Υιό και τον Αγίο Πνεύματι, νίκια ή και στους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τη σου. Ασκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Συ Κύριε. Δέσποτα πολύ έλεγε Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός ημών. Πρεσβείες Πανχράνα Δεσποίνης ημών Θεοτόκτη και Παρθένη Μαρία. Δυνάμει τιμή και ζωπή του Σταυρού. Προστασίες τιμήν ουρανή δυνάμει να σωμάτω. Και εσύ τιμή και ενδόξη προφήτου προδρόμου Βαπτιστού Ιωάννου. Τα ενδόξη είναι καθήν Αποστόλων. Τα ενδόξη μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών δασκάλων. Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Σωστών. Παραγής Πατρελήμων Αθανασίου και Κυρίου Ιωάννου του Ελεήμων Πατρελήμων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρης, Σπίδωνας Επισκόπου του Ινθούδης, Διονυσίου Υγιήνης και Αθανασίου Χριστιανοπόλας Σταυματουργών, των ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου, Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτη, Θεοδόρου Τρίνος και Θεοδόρου του Σαντιλάτου Μινάτου Σταυματουργού, Χαραλάμου Σεφρίου Βασίλου Κοσμάτου Ιωτολού και Γρηγορίου του Πέμπτου, των Ιερομαρτύρων, των Σύνων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Σύμπατο Σιμών Πορφυρίου, του Θαυματουργού, του Αγιορίτη, του Καυσουκαλυβή, του Αγίου και Δικαίου Θεοπατώρου Νιακήμ και Άνιση και του Αγίου Σπατο Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλα, του Θαυματουργού Μουρλίτη και Προστάτου Ιμών, ούτε ένα κομιδίν των Ιερών Φιλιψάνων εορτάζουμε και πάνω στον Αγίον. Ευπρόσδεκτον πίσον την δέση ημών. Δώσε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασε ημά σε σκέπ των τερίγων. Αποδείξε αφήμων πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσε ημών την ζωή, κύριε Λέσον ημά στον κόσμο. Και σώστα ψυχά μόνο αγαθό και φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό. Ένα από εδώ, Σιμπλάκα. Κάτσε από εξά ζώα. Θεότο και παρθένε και ρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη. Κύριε Ιησού. Παπάς, κάθεσαι, κάθεσαι, βλάκα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός ημών, ομολογήστε τις πέντε άρτες εν τυρήνη, και ξαφνώς σηκώσετε. Θα εξηγήσεις άνθρωπος χορτάς σας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθωνον αυτάν τη Αγία Εκκλησία, τη πόλη και το καθδρύμα τούτο, εν σήκης των εορταζόντων, εν σήκης των προσφερόντων και το κόσμο σου άπαντ, και τις οίκες των ασθενούντων και παινή των αδελφών ημών, και τις εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστού ζούλου σου αγίασον, ότι σύ ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ Θεός ημών, συλλόξα να πέμε στον άρχος Πατρί, Παναγίου και αγαθό και ζωπιός πνεύμα, νύν και αή και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιοι επτώχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούν, και λατωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτώχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτώχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Πάλι πνευματικής εορτής, ημίν αιτία και υπόθεσης γέγονεν, νεκτάριε ιεράρχα των σων Αγίων οστών, ή από του τάφου ανακόμισης. Ενί εορτάζοντες εφροσύνης πληρούμεθα, και τη σωρό σου ευλαβώς προσπελάζοντες κομιζόμεθα. Εξ αυτής χάριν άφθονον, δίδου ημίν εκάστοτε ταχύαν βοήθειαν, ως μιμητής του δεσπότου πάει σ' ανάγκης ριόμενος.
τους πίστη τελεία, εξαιτούντας Θεοφόρε την προστασία σου. Ιερήσου, Κύριε, εν τίσονται δικαιοσύνη και όσοι σου αγαλιάσονται, χέρι ευαγή σου μονή, ως τη σταυρότη κυβωτών αγιάσματος κατέχουσα ιεράρχα της αγαλίαν σωρών, καθαγίαστης ανθείο πνεύματι, και ταύτης ηρέουσιν εκ περά των νεκτάριεν, ή εν ανάγκες και ενώσεις και θλίψεσιν, και λαμβάνουσις υπαθώς τα αιτήματα. Κρίνη γαράν εξάγλητος θαυμάτων γεγέννητε και καταφύγιον μέγα και ιατρίων αδάπανων. Χριστός γαρ πλουσίος, όνε δόξα σας εν δύο, σε θαυμάστοσε. Βόλιο πανηδόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ιεραρχία στην στόλην τεσσαρετές λαμπρίνας νεκτάριε Αγίον Ισότιμος όφθης Αγίο πρέπος πολίτε ψάμενος και νυν πλήρη αγιότητατος τα σάτιμη αλείψανα εκ του τάφου δε δοκασίμην της ποθούσισε Άγιε. Διότι τούτον ανακομίδιν πιστός εορτάζοντες βο ομένσι πρέσβευε ιεράρχα το πανικτήρ μονή Θεό δίδωστε ημίν το μέγα έλεος. Νίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα, κατορήμα σου ειρήνη. Ο δίνο φαρμή σου του ιών σου, ετοίμα καλώ πάντων των λαών, φω αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού του Ισραήλ. Κάτσε τώρα γιατί γελάω. Θα σα πω μετά γιατί γελάω. Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκη αή και σε αιώνα των αιώνων. Των σεπτών σου λείψανων ιεράρχα νεκτάριε. Την Αγία νεκτάφου κομιδίνε ορτάζοντες σωμάτων και ψυχών αγιασμών και ίασιν παθών παντοδαπών κομιζόμεθα προσπίπτοντες ευλαβώς τη χάρη τη σου κράζοντες δόξα το σε δοξάς αντιλαμπρός δόξα το σε αγιάσαντι, δόξα το ενεργούντι διά σου, πασίνι άματα. Κύριου δεηθόμεν, ευλογία Κύριου και άλλος έλθει εφημάστη αυτούθια χάρη και φιλανθρωπία πάντα νυν και αή και σε αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σε Χριστός ο αληθινός ο Σιμών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα, Αγίας Ευτιμητρός, Αγίας Σκέψης, Φοβεράς Προστασίας, δυνάμει του Μήγιου Ζωπιού Σταυρού, προστασίες Δημήρου Πουρανίου, δυνάμει ένα σωμάτου, Παμβγής Αξιαρχού Μιχαήλ και Γαβρίλ, και εσύ εστιμή και ενδόξη προφήτη προδρόμου Βαπτιστού Ιωάννου, το ενδόξη με αυτήν Αποστόλου, το ενδόξη καλήκο μαρτύρων, των Ρωσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Συμπατεσμών Πορφυρίου Θαυματουργού και Ιαματικού και Προστάτου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Πατεσμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, Θαυματουργού, Μυροβλήτου και Προστάτου ημών, ούτε σε πτήρα κομιδίν των ιερών αυτού και παρευόσμων λειψάνε εορτάζομεν και πανηγυρίζομεν και πάντων Αγίων, ελέης και σώσου ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμων Θεός. Βάλτε παρακύριε μετά. Να σας πω γιατί γελούσα πριν, αφού σας καλωσορίσω και αφού ευχηθώ καλή νέα χρονιά
καλή αρχή, καλή δύναμη και ευχαριστούμε θερμά και τον Χριστό και την Παναγία και τους Αγίους και τον Αγιούλη που μας ξανάφερε εδώ όπως και αν είμαστε. Ήταν μια φορά ένας παπάς, κάτι στα μέρη μας, στη Μεγαλόπολη. Εκεί έκανε πανηγύρι, όπως απόψε εδώ. Πήγανε και άλλοι παπάδες, από τα λαχωριά. Αυτός τι κάνει, δεν άφηνε κανένα να πει τίποτα. Έπεσε η Αγία Τράπεζα στην αγκάλια και λέει: δικιά μου είναι, την κάνω ό,τι θέλω. Κάτω παρέκει. Και εγώ απόψε έκανα αυτό στους πατέρες, όχι να τους προσβάλλω. Αλλά ήθελα έτσι να δοκιμάσω τη δύναμη. Γιατί όλα στήχνουμε τον Άγιο Νεκτάριο. Είσαι μάγκα, του λέει, να μου πα στην εκκλησία και να κάνω και σπερινό. Και το έκανα, Άγιο, λοιπόν. Θα μου πει πώς το έκανα. Εγώ σύρθηκα, τον έκανα το σπερινό. Κουτσά στραβά, τα είπα. Εντάξει, έβρισα κιόλα, παπαδιαμαντικά. Τι να κάνω, θα γελάσουμε για λίγο. Δεν εννοώ τίποτα από ό,τι λέω. Αυτό θέλω να το ξέρετε πάντοτε. Σόπιν και το πω. Από τους πατέρες που είναι πολύ σεβαστοί και αγαπημένοι και είμαι και υποχρεωμένος, μέχρι εσάς όλους. Έτσι. Μας αξίωσε και πάλι φέτος ο Αγιούλης μας. Και ήρθαμε εδώ όπως προείπα και αρχίσαμε με τη γιορτή του. Το μικρό του πανηγυράκι. Τη μικρή γιορτή του. Την ακομιδή των ιερών αυτού λειψάνων. Έτσι. Γιατί τα λείψανε, λέει ο Μέγας Βασίλης των Αγίων, έχουν πάρει τη χάρη της ψυχής των. Και είναι ανεκφύτητο η χάρη, δεν φεύγει δηλαδή, μένει επάνω τους. Έτσι είπαν και τα τροπάρια που ψάλαν απόψε. Μένει επάνω τους και μεταδίδεται. Την παίρνουν οι άνθρωποι. Θεραπεύουν νοσήματα, ψυχικά, σωματικά και ό,τι άλλο. Και θαυματουργεί. Έτσι λοιπόν, όταν κάναν την πρώτη ανακομή του Αγίου Λειψάνου του, ήταν ακέραιο. Όπως κοιμήθηκε. Το βάλαν πάλι, το βάλαν πάλι. Και μετά ο Άγιος δεν ήθελε να μείνει έτσι ακέραιος. Ήθελε τι, ήταν τόσο μεγάλη αγάπη του, και όλο τον Αγίο είναι, αλλά αστήρα αστέρα ενδιαφέρει ενδόξη, που θέλησε να μοιράσει ακόμη και το λείψανό του. Γι' αυτό κατά παραχώρηση Θεού, το λείψανο έλειωσε. Και έμεινε μόνο τα ιερά οστά. Το άλλο πήγε στη γη, εξισελήφθη. Και έτσι ο Άγιος μοιράζεται. Γιατί ο χριστιανός μοιράζεται. Δεν είναι ατομιστής. Δηλαδή κόβεται, τμάται. Δεν είναι άτμητος και άτομο. Άτομο είναι αυτό που δεν κόβεται. Δεν μοιράζεται. Δεν δίνει. Δεν θυσιάζεται. Δεν προσφέρει. Και έτσι ο Άγιος θέλησε να πάει σε όλα τα μέρη της γης. Και πήγε και με το λειψανό του όλα τα μέσα τη γη. Και ποιο δεν έχει λείψει το Άγιο, θα πει δεν σώνεται, δεν ξέρω. Τηρουμένο το αναλογιό φυσικά και ας με επιτρέπει αυτή η υπερβολή. Όσο προσφέρεται, τόσο και πληθύνεται. Έτσι. Προσφέρω και προσφερόμενο, τα πανόμενο. Και λοιπά που λέγεται Θεία Ευχαριστία, δεν τα θυμάμαι που έχει τώρα. Λοιπόν, πάλι καλά που έχω το μυαλό μου και ήρθα και εδώ. Και έτσι ο Άγιος έγινε γιατρός χωρίς σύνορα. Ο Άγιος έφτασε σε όλη την οικουμένη. Και ποιος τον ξέρει, και ποιος τον αγαπά. Παρουσιάζεται σε όλα τα μέρη της γης. Αλλού κάνει τον παπά, κάνει Πάσχα, κάνει αυτά. Και όταν ψάχνουν μετά το Πάσχα τον παπά, δεν τον βρίσκει τον παπά. Εδώ ο παπά εκεί, πού είναι ο παπά. Και φύγει. Ποιο ήταν αυτό ο Άγιος Νεκτάριος. Πήγε σε ένα μέρος εκεί. Δεν είχαν παπά εκεί ακόμη. Σε άλλο μέρος, στη Σιβηρία, θυμάμαι στη Ρουμανία κάπου, ήθελαν έναν παπά να βαφτίσουν ένα παιδάκι τουλάχιστον. Πήγα στην Μητρόπολη, λέει Μητρόπολη, δεν έχουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε. Όταν εσείς πηγαίνετε στην εκκλησία, πήγανε στην εκκλησία, ο παπάς ήταν εκεί. Ένας πολύ συμπαθητικός παπάς. Και έκανε το γάμο, το γάμο λέω. Γάμο είναι το βάπτισμα, μας παντρεύουμε τον Χριστό. Ναι, και αυτό αν είναι γάμο. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τους έφτιαξε και τη δήλωση του βαπτίσεως που ξέρουν οι πατέρες. Υπέγραψε την άσο. Και μετά λέει, πήγε μέσα στο ιερό να πάρει κάτι τάχα. Και μετά ψάχνει τον παπά, εδώ ο παπάς και ο παπάς, πού είναι ο παπάς. Έφυγε ο παπάς. Πήγανε στη Μητρόπολη να ευχαριστήσουν. Ευχαριστούμε, λέει, μας στείλατε τον καλύτερο παπά. Εμείς λέει, δεν είχαμε, λέει, και σας ζητούμε συγγνώμη που δεν βρήκαμε. Πώς δεν στείλατε, λέει. Ήρθε ένας παπάς, μας είπε ότι είναι από τη Μητρόπολη, ο Άγιος ξέρει να φέρεται. Άμα δεν ξέρει ο Άγιος, ποιος ξέρει, εμείς, ο Σταύρος. Λοιπόν, για φέρτε, λέει, τη δήλωση. Φέρτε, λέει, ο Πενταπόλεος Νεκτάριος. Υπογραφή του. Έμειναν οι άνθρωποι, λέγανε όλοι πέρα. Καλά, τι έγινε αυτό.
Και κάνει ο Άγιος κάθε μέρα θαύματα. Κάθε μέρα. Και από την ξενιτιά και από αυτά. Και στέλνει τους ανθρώπους στο σπιτάκι, στην Αίγινα. Έτσι. Εκεί που έζησε, αγίασε, ετάφη και ανακομίσαν τα λείψανά του. Το 1953. 2 προς 3 Σεπτεμβρίου. Είχαν μαζευτεί και άνοιξαν εκεί. Ο αρχιερέας του τόπου και άλλοι. Και άρχοντες της πολιτείας και του λαού και λαός πολλής και μοναχή και κλήρος. Και έτσι κάτω σούρουπο το βραδάκι, καθώς ο ήλιος έδιε εκεί στην Αίγινα, άνοιξε τον τάφο του και μυροβόλησε ο τόπος όλος. Όλο το νησί και όλα τα μέρη τα πέρυξε. Σαν να ήταν δηλαδή θυμιάματα άλλου είδους και άλλης υφής και υποστάσεως. Και μάλιστα έγινε και ένα θαύμα τότε. Το ομολόγησε η παθούσα το θαύμα, η υποστάσα το θαύμα. Μια γυναίκα ελευθερίων εθνών πήγαινε από την Αίγινα σε ένα χωρίο για το αρχαιότερο επάγγελμα. Και όταν έφτασε στο ύψος που είναι η μονή, οσφράνθηκε και αυτή την ευωδία των ανακομιζομένων ιερών και αγίων λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου. Και την πήρε τα κλάματα. Να ένας τρόπος να μετανοείς, να σε ακουμπήσει ο Άγιος. Να σε ακουμπήσει ο Άγιος. Γιατί η μετάνοια είναι δώρο Θεού. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι ασυναίσθημα. Είναι συγκλονισμός. Και είναι αλλαγή. Γι' αυτό και χαίρεται ο ουρανός όταν ένας αμαρτωλός μετανοεί. Είναι δώρο ουράνιο. Γιατί το δώρο, το ουράνιο είπε σε τόπο, σε έναν άνθρωπο. Γι' αυτό χαίρεται ο ουρανός. Πιανή αμαρτωλό. Σταματάει το λεωφορείο, στάση κατεβαίνει. Μπα, σήκα τώρα, πάει στη δουλειά τη, ποια δουλειά. Σταμάτησε η δουλειά, μέχρι τότε ήταν η δουλειά αυτή. Η δουλειά αυτή τη φθορά και τη απάτη και τη ντροπή ήταν μέχρι εδώ. Πήγε πάνω και την ώρα και έβγαζαν τα ιερά λείψα. Πέφτει κάτω κλαίγοντα. Ομολόγησε. Τι έκανε πριν, άμα μετανιώσει, σε όλο τον ουρανό μπροστά και σε όλη τη γη το λε. Δεν σε νοιάζει από εκεί και πέρα. Λες, ελευθερώνεσαι. Πού είναι η μετάνοια ελευθερία. Ελευθερώνεσαι. Δεν σε νοιάζει. Παιδιά, δεν άργω σε 5 λεπτά να τελειώσω. Λοιπόν, είχα καιρό να μιλήσω εγώ. Λοιπόν, και είπε τι συνέβη. Και τότε έκλαψαν όλοι. Το ξολόγησα το Θεό και ευχαρίστησα τον Άγιο. Και έκανα αγρυπνία. Και έγιναν και άλλα θαύματα το βράδυ εκείνο. Και καθιερώθη η γιορτή της ανακομιδής. Ανακομιδή σημαίνει ανά και κομίζω. Κομίω, κομίω σημαίνει φροντίζω. Ξανά φροντίδα. Η πρώτη φροντίδα ποια είναι ενός πεθαμένου, ενός κοιμηθέντος. Η κηδεία. Κίδομαι, φροντίζω. Φροντίδα του σώματος, να το παραδώσουμε στη Μάνα Γη, και της ψυχής που απέρχεται για τον Βασιλέα Χριστό. Φροντίδα λυπία. Έτσι λέει και ακολουθία, έτσι λένε όλα. Και η άλλη φροντίδα, η επόμενη, είναι η ανακομιδή. Ξανά φροντίζουμε. Βγάζουμε τα ιερά λείψανα, τα οστέα, κάνουμε λειτουργία, κάνουμε προσευχές, κάνουμε αυτό, να δούμε πώς βγήκε κανένας άλλοτος για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι ωραία. Συνήθως τα παλιά μην κάνουμε ανακομιδή, αλλά καλό να κάνουμε. Τώρα δεν μας αφήνουν. Θέλουμε, δεν θέλουμε, κάνουμε, γιατί σε 3 χρόνια πρέπει να βγει στις πόλεις. Ο άνθρωπος που έχει ταφεί να μπει άλλος, τι να κάνουμε. Λένε μερικοί να θάψουν, να κάψουν τους ανθρώπους. Δεν καίγονται οι άνθρωποι. Καίγονται. Είναι η μεγαλύτερη υποτίμηση του ανθρώπου αυτή. Και αν κάποιος καεί σε ατύχημα, λέω απειθρακώθη ικτρός. Αξιολείπητα. Που δεν θα έπρεπε. Έτσι. Αλλά εδώ να τελειώσω. Είχα πει στον πάτερ να μιλήσει, δεν πειράζει, μιλάς αύριο. Του είπα να ετοιμαστεί, αλλά εγώ τώρα είμαι και απρόβλεπτος. Έτσι. Και έτσι καθιερώθηκε η μικρά γιορτούλα του Αγίου μας και την κάνουμε η Εκκλησία μας κάθε χρόνο. Την κάνουμε και εμείς, μας αξίζει ο Άγιος, τον ευχαριστούμε τον Άγιο και εγώ τον ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί όλο το καλοκαίρι με το όνομά του πέρασε και με το Ευαγγέλιο. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν περνάει. Όσο άμα είσαι άρρωστος και δεν μπορείς και άμα πονάς και υποφέρεις, εσείς το ξέρετε, δεν περνάει. Έτσι. Και σκέφτηκα τώρα επειδή εγώ μόνο δεν μπορώ να λειτουργήσω. Το είδατε τι πέρασαμε όλο το διάστημα αυτό. Πέραμε τους παπάδες από τις εκκλησίες, τους φορτώναμε. Γινόταν βαρύ το φορτίο. Σκέφτηκα να επανέλθουμε πάλι στην αρχαία τάξη
Και στο τυπικό του Ιδρύματος, το οποίο προέβλεπε να ανοίγει δύο φορές λειτουργικά την εβδομάδα. Την Τετάρτη να γίνεται παράκληση και κήρυγμα και την Παρασκευή να γίνεται θεία λειτουργία. Δεν άνοιγε ούτε Κυριακή ούτε τίποτα άλλο. Διότι ήταν μια ισορροπία αυτή και μια συμφωνία με τις γύρω ενορίες. Γιατί παραπονιόντουσαν οι γύρω ενορίες ότι σπέρνουν τους ανθρώπους, ό,τι. Έγινε θέμα τότε. Και συμφώνησαν, έγραψε στο καταστατικό αυτό το πράγμα. Θα τελείται ακολουθία, λειτουργία και ομιλία δύο φορές. Την Παρασκευή θεία λειτουργία και την Τετάρτη. Εγώ το θυμήθηκα αυτό. Το πρόλαβα. Αλλά σιγά σιγά, τι με έβγαλε και εμένα, μπορούσα βέβαια, έκανα μια διευκόλυνση. Αλλά νομίζω αν επανέλθουμε στην αρχαία τάξη, συμφωνείτε εσείς. Είναι πολύ καλά. Θα έρθει ένας παπάς από αυτούς εδώ όλους που καλεί και θα λειτουργεί. Και αν μπορώ και σε όνομα και εγώ θα το κάνω. Μέχρι να βγούμε πέρα. Οπότε δεν θα αλλάξει τίποτα. Απλά θα επανέλθουμε στην αρχαία τάξη να σηκάσει και οι παπάδες. Τώρα δεν μου λέει κανείς τίποτα. Και όταν μου λέγανε μια φορά, τι κάνετε εκεί εσείς, κάνουμε λέω παρενορία πράξη. Και τους άρεσε και γελάσατε. Παρενορία πράξη είναι παρανομία δηλαδή. Μου είπε ο Παπα-Νικόλας αυτός, ο φίλιας. Τι κάνετε εσείς εκεί πέρα, πατρίδα μου, τα καράβρετε. Παρενορία πράξη πάντα. Και έπεσε και γέλαγε μετά, τι να μου πει άλλο. Άμα παραδέχεις το σφάλμα σου, ασπάζεται ο ουρανός και η γη. Έτσι λοιπόν, θα λειτουργούμε Τετάρτη, θα κάνουμε ομιλία. Και πράξη δεν το βλέπω γιατί δεν μπορώ εγώ να σταθώ. Αν μπορώ, κάτι θα κάνω. Λοιπόν, και την Τετάρτη 5 με 6 όμως, την Παρασκευή 5 με 6, όχι 4 με 5, πια καταργήθηκε αυτό. 5 με 6 όπως και την Κυριακή, θα έχουμε θεία λειτουργία. Τώρα, αν αλλάξει κάτι, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, πάλι εδώ είμαστε, παιδιά. Έτσι. Οπότε θα λειτουργήσουμε αύριο και λειτουργήσουμε πάλι την επόμενη Παρασκευή. Όχι αυτή που έρχεται, την άλλη, 12 του μηνός. Που είναι και απόδειξη της ερωτήσης του Γενεσίου του Θεοτόκου. Και πάλι βλέπουμε μετά. Έτσι, και θα ρωτάμε και θα λέμε, βλέποντας και κάνοντας, πριν είπα λέει. Έτσι, τώρα για να μην παραξηγηθώ, το λέω να το ακούσετε και στο Ίδρυμα, επαναφέρομαι την αρχαία τάξη. Θα πείτε γιατί έκαναμε την παρέκκληση, γιατί έτσι νομίζαμε ότι ήταν καλό. Και ήταν καλό. Αλλά τώρα που δεν μπορούμε να κάνουμε, προκειμένου να φύγουμε ή να κλείσει, δεν θα κλείσει ο δεσπότη, θα φέρει άλλο. Αλλά δεν ξέρω. Εσείς θέλετε να μείνω εγώ. Εντάξει. Τι να κάνω. Είναι δημοψήφισμα αυτό, η εκκλησία του Δήμου. Άγιος Νεκτάριος γράφει ότι την εκκλησία του Δήμου των Αθηναίων διαδέχθη η εκκλησία του Χριστού. Έτσι γράφει. Περί των Οικουμενικών Συνόδων. Έτσι γράφει στον πρόλογο. Την εκκλησία του Δήμου διαδέχθη η εκκλησία του Χριστού. Καλό είναι καλό. Εξού και η εκκλησία. Τι σημαίνει. Καλό κάποιον να βγει έξω. Και η εκκλησία μας καλεί να βγούμε έξω από τον εαυτό μας. Να ενωθούμε τον Χριστό. Γι' αυτό η λειτουργία δεν γίνεται στην γη, όπως ξέρετε, γίνεται στον άλλο. Όταν πει τα στήρες, κλείνει οι πόρτες της ιστορίας και της μεταϊστορίας και πάμε αλλού. Τελείται στη γη, στον ουρανό. Και όταν κατεβαίνουμε ευλογώντας, ευλογώντας, είναι η προσγείωση. Γι' αυτό πει στο μέσο του ναού πήγαινε τότε το ιερεύσιο, που ήταν ο άμβολο. Έτσι, όπως ήταν το άμβολο, τώρα δεν υπάρχει άμβολο. Εκεί λέγονται οι χαιρετισμοί, γι' αυτό και τους χαιρετισμούς λέμε στη μέση της εκκλησίας. Γιατί τους λέμε στη μέση της εκκλησίας, γι' αυτό το λόγο. Είναι ιστορικό λείψανο. Αν ξέρει κανεί καλά την ιστορία τη λατρεία, θα καταλαβαίνει. Λοιπόν, τώρα όμως σας κούρασα. Να σταματήσουμε εδώ. Το πρωί 5 με 6 θα έχουμε θεία λειτουργία. Αυτοί είναι οι πατέρες, όποιος μπορεί θα λειτουργήσει. Αν μπορώ, θα έρθω κι εγώ. Και αύριο το απογευματάκι, 4 ώρα, 4 παρατέταρτο, θα κάνουμε μια ομιλούλα για τον Άγιο Νεκτάριο. Τι θα πούμε, ό,τι μπορούμε. Και αν δεν μπορώ εγώ, έχουν βγει και δύο βιβλία τώρα. Έβγαλα στην Κύπρο με ομιλίες που έκανα εδώ για τον Άγιο Νεκτάριο, στον Άγιο Νεκτάριο. Στον ναό του Αγίου εδώ, για τον Άγιο Νεκτάριο. Όποιος το είδε, το άρεσε πάρα πολύ. Ναι, σας διαβάσει μια ομιλία ο Πάτερ Άβρεμα, δεν έρθω εγώ. Και θα συνεχίσουμε πάλι την άλλη Τετάρτη, 10 του μηνός, κάνουμε ομιλία και την παραπάνω Παρασκευή, 12, θα κάνουμε πάλι θεία λειτουργία. Βγαίνουν 4 λειτουργίες το μήνα όπως και με τις Κυριακές. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Συμφωνείτε λοιπόν, έτσι, για να παραξηγηθώ. Έτσι. Και άμα είναι κάτι άλλο, θα το ανακοινώνουμε εδώ εγκαίρως και το ξέρετε. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν έχω παρά να ευχαριστήσω θερμότα τους πατέρες, τους εψάλτες, τους επιτρόπους. Τις κυρίες εδώ του Ιδρύματος που ετοίμασαν και μας περίμεναν και ιδιαίτερα εσάς όλους που λάβατε τον κόπο και ήρθατε μέχρι εδώ να κάνουμε την εορτή της ανακομιδής του Αγίου. Η χάρη του και η ευχή του ας μας συνοδεύει πάντοτε. Καλή Αυριανή, χρόνια πολλά, καλή πνευματική χρονιά, μια εκκλησιαστική, κάθε καλό. Και για την πατρίδα μας και τον κόσμο όλο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάδα φυλάξει πάντα εμάς. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή Αυριανή, καλό ξημέρωμα. Φούλα σας.